Γεια σα, όσοι στα κρυπτο νέα. Σήμερα 26 Ενάτου του 2022. Καλή σα εβδομάδα. Και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Και θα ξεκινήσουμε κλασικά, θα έλεγα, με μία απάτη. Λοιπόν, ο λογαριασμό του αστέρα του How I Meet Your Mother, που είναι μία σειρά Αμερικάνικη που παίζει και στην Ελλάδα, δεν κάνω λάθο. Αυτό ο λογαριασμό του Twitter χακαρίστηκε και άλλαξε και μοιάζει 100% με το λογαριασμό του Charles Hawkinson, του δημιουργού του Καρντάνο. Και αυτό που κάνει είναι να προωθεί ένα ψεύτικο giveaway που λέει ότι θα μοιράσει αυτό το giveaway. Away, 100 εκατομμύρια καρντάνο άμα μπει σε αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο. Και προ Θεού, όπω καταλαβαίνετε, μην μπείτε. Και επειδή με έχουν ρωτήσει και στα σχόλια, όχι, επειδή το καρντάνο έκανε μια επιτυχή αναβάθμιση, δεν θα σα δώσει από το πουθενά άντα. Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε μεγάλη προσοχή σε αυτό το λογαριασμό και σε άλλου λογαριασμού που σα λένε ότι θα σα δώσουν λεφτά από giveaway ή από οτιδήποτε άλλο και θα περάσουμε και στην πολιτική μα σκηνή με τον κυβερνήτη τη Καλιφόρνια να ασκεί βέτο στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων. Και αυτό που ζητά αυτό ο άνθρωπο είναι ουσιαστικά μια πιο ευέλικτη προσέγγιση. Καθώ λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να συμβαδίζει με την ταχύα εξελισσόμενη τεχνολογία των κρυπτονομισμάτων και κάθε περίπτωση χρήση. Και έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπο. Η τεχνολογία των κρυπτο είναι μια τεχνολογία στην κόψη του ξηραφιού και από τα καλύτερα πράγματα που έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε σαν ανθρωπότητα. Και τα κρυπτο που θα δούμε σε 5 χρόνια θα έχουν καμία σχέση με τα κρύπτο που επενδύουμε σήμερα όσον αφορά και την τεχνολογία του και την τιμή του προφανώ. Και δεν μπορεί να έχει ένα νομοσχέδιο που θα το κάνει τώρα και λε σε 100 χρόνια θα το ξαναδώ για καμιά λαγούλα. Εδώ σε 5 χρόνια θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Πρέπει το νομοσχέδιο να είναι ευέλικτο και να αλλάζει διαρκώ όπω θα αλλάζουν και τα κρυπτονομίσματα. Και θα συνεχίσουμε στον πρόεδρο τη Fed, Jerome Powell, ο οποίο λέει ότι η αγορά κινήτων τον είπα θα πρέπει να περάσει από μια δύσκολη διόρθωση. Λοιπόν, μία από τι μεγαλύτερε φούσκε που έχουμε στι αγορέ γενικότερα. Δεν είναι το bitcoin. Το bitcoin δεν είναι καθόλου φούσκα, ειδικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μία από τι μεγαλύτερε φούσκε λοιπόν είναι η αγορά κινήτων των ΗΠΑ, η οποία ραλάρει συνέχεια. Κάθε μήνα κάνει και ένα νέο υψηλό όσον αφορά και τι τιμέ σου και τα ενίκια. Και έχει καταφέρει να το κάνει αυτό ακόμα και μετά την πανδημία, που όλοι θα έλεγαμε ότι θα ηρεμήσει το πράγμα. Αλλά καμία σχέση. Συνεχίζουν να αυξάνονται οι τιμέ. Έτσι, όπω λέει ο κύριο Πάουλ, θα πρέπει να περάσουμε από μία δύσκολη διόρθωση ή πολύ απλά θα πρέπει να σκάσει αυτή η φούσκα και για να γνωρίζετε ένας ένα από του λόγου που μπορούμε να δούμε τον BTC κάτω από τι 15.000 δολάρια είναι παραδείγματο χάρη μια τέτοια φούσκα η οποία μπορεί να σκάσει και να παρασύρει τι υπόλοιπε αγορέ μαζί με τι υπόλοιπε αγορέ φυσικά και την αγορά των κρυπτο. Και θα περάσουμε στη Ρωσία που αρχίζει να αναπτύσσει μηχανισμό για διεθνή πληρωμέ κρυπτονομισμάτων, το οποίο ήδη το γνωρίζουμε, αλλά πλέον η Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών τη χώρα έχουν ήδη συμφωνήσει σε ένα σχέδιο νόμου που θα ρυθμίσει τι διασυνοριακέ πληρωμέ κρυπτονομισμάτων. Οπότε, όπω βλέπουμε, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ με τη Ρωσία. Και ποιο μπορεί να είναι ίσω και ο πρώτο που θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και με αυτό το νέο σύστημα πληρωμών που θα αναπτύξει. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να είναι η Τουρκία. Καθώ ο Ερντογάν προτείνει σύστημα πληρωμών μεταξύ Τουρκία και Ρωσία, το άρθρο αναφέρει συγκεκριμένα τι ρωσικέ κάρτε ΜΜΕΡ, οι οποίε δουλεύουν και στην Τουρκία. Και ο Ερντογάν ουσιαστικά προτείνει να υπάρχει ακόμα πιο στενή σχέση μεταξύ αυτών των καρτών Τουρκία και Ρωσία. Εγώ βέβαια θα πω από την άλλη ότι μπορεί να έρθει η Ρωσία και να πει στην Τουρκία, Τουρκία θα χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. Πληρωμών που αναπτύξαμε, το οποίο θα έχει βάσει το bitcoin, λέω εγώ τώρα, λέω εγώ τώρα και το δίκτυο του bitcoin ουσιαστικά. Αλλιώ δεν έχει S400. Και για όσου δεν γνωρίζετε, S400 είναι αυτή εδώ πέρα η πληράυλη ρωσική προέλευση που η Τουρκία έχει πάρει τέτοιου, αλλά θέλει κι άλλου. Και δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο οι επόμενοι S400 να αγοραστούν από την Τουρκία με bitcoin και όχι με δολάρια, α πούμε ή με άλλα νομίσματα. Και θα περάσουμε σε άλλη μία είδηση που να σα ότι μπορεί να είναι 100% ψεύτικη. Μιλάω συγκεκριμένα για αυτήν εδώ πέρα την είδηση που αναφέρει ότι ένα από του μεγαλύτερου στρατηγού τη Κίνα, ο κύριο Λι Τσάουμινγκ, αν δεν έχω πει λάθο το όνομά του, έχει κάνει πραξικόπημα, έχει κλειδώσει τον κύριο Σι Τζιπίν στο σπίτι του και όπω είπα ήδη, έχει κάνει ουσιαστικά πραξικόπημα και πάει να γίνει αυτό ο νέο αρχηγό τη Κίνα. Όπω προανέφερα, μπορεί να είναι 100% ψεύτικη αυτή η είδηση, υπάρχουν μόνο φήμε, αλλά όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά. Και ποιο είναι ο καπνό, ο καπνό είναι ότι το 60% των πτήσεων έξω από την Κίνα έχουν ακυρωθεί. Υπάρχουν φήμε ότι τα μέσα μαζική μεταφορά, τρένα, λεωφορεία και τα σχετικά έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Και κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένα στρατιωτικό κομβόι 80 χιλιόμετρων που κατευθύνεται προ το κοινοβούλιο τη Κίνα ουσιαστικά. Θα ξαναπώ για άλλη μια φορά ότι μπορεί να είναι φήμε. Δεν ξέρουμε πόσο έμπιστε είναι οι ειδήσει που έρχονται από την Κίνα, διότι η Κίνα ζει στο δικό τη κόσμο κυριολεκτικά και μπορεί να είναι όλα ψέματα. Αλλά αν ισχύει αυτό, σκεφτείτε και πόσο Πολλοί μπορεί να ταράξει ουσιαστικά αυτή η είδηση τη αγορέ. Αν φυσικά αυτή η είδηση ισχύει. Και θα το προχωρήσω εγώ ένα βήμα παραπέρα. Και επειδή ο κύριο είναι στρατηγό, μπορεί να πει ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε και εμεί να κάνουμε στρατιωτικέ ασκήσει με την Ταϊβάν. Όπω έχει κάνει στρατιωτικέ ασκήσει η Ρωσία με την Ουκρανία. Αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και αν αυτό δεν ταράξει τι αγορέ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να ταράξει τι αγορέ. Και τώρα που σα έχω κάνει την καρδιά περιβόλη γενικότερα, θα περάσουμε στον οικονομικό διευθυντή τη Voyager Digital, ο οποίο παρετείται μετά από 5 μήνε. Αυτό μπορεί να είναι και καλό και κακό. Μπορεί να είναι κακό επειδή τα πράγματα πάνε πολύ χάλια και παρετείται για να μην το κατηγορήσουν για τίποτα. Αλλά από την άλλη, τα πράγματα μπορεί να πηγαίνουν καλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να αγοράσουν το Voyager, όπω Binance και FTX, που ήδη πλακώνονται για το ποιο θα την αγοράσει. Και μπορεί ο άνθρωπο να έφυγε επειδή σου λέει εντάξει, το Voyager είναι σε καλά χέρια. Και θα πάμε και στην κρυπτοαγορά αγορά, η οποία σήμερα πλούσατα το Bitcoin είναι κάτω από 19.000 δολάρια. Εχθέ το είχαμε δει πάνω. Τώρα είναι απλά από κάτω. Εντάξει, τίποτα το τραγικό μέχρι στιγμή. Κάνουμε side Wave και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον κόσμο ώστε να αποφασίσει και η κρυπτογορά που θέλει να πάει. Και σε αυτό το σημείο, σα ενημερώσω ότι αν σα άρεσε το προηγούμενο που ακολουθήσατε, παρακαλώ μοιράστε τα κρυπτο νέα διαστόματι και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα που διαθέτετε για να βοηθήσετε το κανάλι να ανέβει. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 26 Ιανουαρίου του 2022, θα σα ενημερώσω ότι το προηγούμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι, αυτή like και ένα σχόλιο τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του Να είστε όλοι καλά, καλή σα μέρα.